Καλησπέρα σε όλες και όλους. Συμπληρώνεται αύριο ένας μήνας από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Στο διάστημα αυτό, η κυβέρνηση έκανε γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά βήματα για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος που ενέκριναν οι πολίτες με την ψήφο τους. Σταχυολογώ ορισμένα από αυτά. Πρώτον, ταχεία συγκρότηση κυβέρνησης και στελέχωση γενικών γραμματιών. Η σύνθεση της κυβέρνησης έγινε χωρίς κομματικές παροπίδες για να είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, η οποία συνδυάζει την πείρα με την ανανέωση και την πολιτική με την τεχνοκρατική επάρκεια. Τα πρώτα δείγματα γραφής αποκαλύπτουν κυβέρνηση των έργων, της συνέπειας και του αποτελέσματος. Με τον ίδιο γνώμονα, αξιοκρατικά, πέρα και πάνω από κομματικές ταμπέλες, στελεχώθηκαν και οι γενικές γραμματείες και γενικότερα η κρατική πυραμίδα. Μια διαδικασία που στο παρελθόν χρειαζόταν ακόμη και μήνες, ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν μήνα. Σημαντικό δείγμα γραφής είναι το γεγονός ότι συνολικά οι γενικοί γραμματείς είναι περίπου κατά 30% λιγότεροι σε σχέση με τον αριθμό τους κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, υπεύθυνη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αρχικά η θεομηνία που έπληξε τη Χαλκιδική και στη συνέχεια, ευτυχώς χωρίς θύματα, ο σεισμός στην Αθήνα. Τα συναρμόδια Υπουργεία και η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επέδειξαν τα αναγκαία αντανακλαστικά με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Απεδείχθη έτσι ότι η δημόσια διοίκηση, ακόμη και μετά τη μακρόχρονη οικονομική κρίση, έχει τις δυνατότητες να αντιμετωπίζει ακραίες καταστάσεις. Αυτό που έλειπε στην προηγούμενη διακυβέρνηση ήταν η ηγεσία και οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις που θα δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά. Τρίτον, άμεση αποφάση για το Μάτι. Στις 23 Ιουλίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σε μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό, αλλά και άμεσα αποτελέσματα για τους πυρόπληκτους, η κυβέρνηση έλαβε άμεσες αποφάσεις για τη στήριξη εγκαυματιών και πυρόπληκτων, αλλά και για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών που επλήγησαν. Τέταρτον, ξεμπλοκάρισμα της εφαρμογής του 112 και ενδιάμεση λύση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή, αφενός για την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη λειτουργία της εφαρμογής του αριθμού 112, και αφετέρου για την εφαρμογή ενδιάμεσης λύσης με την αποστολή SMS προς τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών που μπορεί να βρίσκονται σε περιοχές έκτακτου κινδύνου. Για την πορεία της παραπάνω προετοιμασίας έγινε πρόσφατα σχετική δοκιμή στη Σύρο, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ότι η ενδιάμεση λύση με SMS θα λειτουργήσει άμεσα, ενώ στο τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία του 112. Πέμπτον, άμεσο νομοθετικό έργο. Στο διάστημα του ενός μηνός, η κυβέρνηση προώθησε τα τρία πρώτα νομοσχέδια. Ψηφίστηκε ήδη και αποτελεί νόμο του κράτους το νομοσχέδιο που μειώνει τον ένφια κατά 22% μεσοσταθμικά και βελτιώνει τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας πρόκειται να ψηφιστεί και το διευπουργικό νομοσχέδιο. Για τον ένφια και τις 120 δόσεις είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά σε προηγούμενες συναντήσεις μας. Αξίζει τώρα να σταθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στα άλλα δύο νομοσχέδια. Αφενός το επιτελικό κράτος. Το δεύτερο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα συγκεντρώνει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις των τελευταίων 40 ετών για την οργάνωση της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης. Δημιουργεί νέους θεσμούς και θέτει νέους κανόνες για τη λειτουργία της κυβέρνησης και του κράτους. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνέχεται τακτικά, όχι για να νομιμοποιεί ηλυμένες αποφάσεις, αλλά για να καταρτίζει ένα συνεκτικό κυβερνητικό σχέδιο το οποίο θα υλοποιούν τα αρμόδια Υπουργεία. Η πορεία του κυβερνητικού έργου θα παρακολουθείται από την Προεδρία της Κυβέρνησης, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα διοικητικά συστήματα. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί τομή για την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Θεσμοθετείται επίσης Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που θα ενσωματώνει διάσπαρτες δομές ελέγχου για την αντιμετώπιση της δημόσιας και ιδιωτικής διαφθοράς, όπως το Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και Επιθεωρητές Υγείας και Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων. Όσον αφορά το Διευπουργικό Νομοσχέδιο, συζητείται ήδη στην Επιτροπή της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Περιέχει διατάξεις που αντιμετωπίζουν στρεβλώσεις και απενεργοποιούν νάρκες του παρελθόντος, καθώς επίσης και διατάξεις που έχουν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ιδίως των συμπηρητών μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Συγκεκριμένα, ενισχύεται η κυβερνησιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας. Είναι άλλωστε καλά γνωστό ότι εξαιτίας του εκλογικού νόμου που ψήφισε η απαριθούσα κυβέρνηση, οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες που αναδείχθηκαν τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών δεν θέτουν πλειοψηφία στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια. Στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται και διατάξεις για το πανεπιστημιακό άσυλο. Όπως τονίζεται στη σχετική διάταξη, η ακαδημαϊκή ελευθερία
καθώς και η ελεύθερη έκφραση και η διακίνηση των ιδεών προστατεύονται σε όλους τους χώρους των ΑΕΗ έναντι οποιοδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει. Στην ουσία, θωρακίζεται το ακαδημαϊκό άσυλο των ιδεών. Γι' αυτό ακριβώς προβλέπεται να υπάρχει παρέμβαση των αρχών τόσο όταν τελούνται αξιόπινες πράξεις μέσα στα πανεπιστήμια, όσο και όταν οι δράστες αξιόπινων πράξεων καταφεύγουν σε αυτά. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων του παρελθόντος και που ενισχύουν το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Στόχος είναι να διασφαλιστούν σταδιακά επαρκή έσοδα για τις δράσεις πολιτισμού, αλλά και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να παρέχονται περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους, με άμεσο πρώτο βήμα τη λειτουργία των αναψυκτηρίων. Στο Δημιουργικό Νομοσχέδιο επίσης περιλαμβάνονται διατάξεις που έχουν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Συγκεκριμένα, ρυθμίσεις που ανοίγουν το δρόμο για τη διανομή φαρμάκων σε βαριά νοσούντες στο σπίτι τους, στο χώρο της νοσηλείας τους ή τα φαρμακεία της γειτονιάς, χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση. Με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, εισάγονται και διατάξεις που δημιουργούν το πλαίσιο για την ψηφιακή έκδοση συντάξεων, περιορίζουν τη γραφειοκρατία και μειώνουν δραστικά το χρόνο αναμονής. Επιπλέον, μειώνεται το επιτόκιο για τις οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία από το 5% στο 3%, όπως ήδη έχει γίνει για τις οφειλές προς την εφορία. Έκτον, δράσεις για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών, η κυβέρνηση έβγαλε ήδη μεγάλο αριθμό αστυνομικών από τα γραφεία στον δρόμο. Σχεδιάζεται στο μεταξύ η πρόσληψη 1.500 αστυνομικών, αντικαθίστανται εντός εξαμήνου τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας και εξασφαλίζονται μέσα στο 2020 νέα περιπολικά και μηχανές. Παράλληλα, η δικαιοσύνη πρόκειται να αποκτήσει νέα ηγεσία με σεβασμό στην επιτερίδα και αξιοκρατία. Επιπλέον, η κυβέρνηση προχώρησε ήδη στη θέσπιση Εθνικού Συμβούλου Ασφαλείας και τη στελέχωση του νέου Επιτελείου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε τη θέσπιση επίσης φορολογικών κινήτρων για τη χρήση κράνους, ώστε η απόκτησή του να γίνει πιο οικονομική, με αποτέλεσμα την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13%. Ο Πρωθυπουργός, έχοντας ψηλά στις προτεραιότητές του τη δημόσια υγεία, ζήτησε την άμεση και αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Αποφασίστηκε ενεργοποίηση των ελεκτικών μηχανισμών, εντατικοποίηση των ελέγχων, εφαρμογή κυρώσεων για τους παραβάτες, αλλά και έναρξη ευρείας καμπάνιας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 7. Αναβάθμιση των λειτουργιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργιών του. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων και η ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων. Και όλα αυτά για την προώθηση της αποτελεσματικότητας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Ειδικότερα, μέσω αυτών των δράσεων στοχεύουμε στην ουσιαστική βελτίωση των συναλλαγών μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, στη μείωση γραφειοκρατίας, στη μείωση του λειτουργικού κόστους του δημοσίου, των νομικών και φυσικών προσώπων. 8. Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Μόλις ένα μήνα από τις εκλογές που πέρασαν τις 7 Ιουλίου, είχαμε σαφή δείγματα ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας. Το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε πρόσφατα με επταετές ομόλογο 2,5 δις ευρώ, με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο 1,9%. Άντλησε επίσης ποσό 812,5 εκατομμυρίων ευρώ κατά την πρόσφατη δημοπρασία εντόκων γραμματείων εξάμηνης διάρκειας, με απόδοση μόλις 0,15% έναντι 0,85% ένα χρόνο πριν σε δημοπρασία εντόκων γραμματείων αντίστοιχης διάρκειας. Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι οι αγορές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας μας. Γεγονός επίσης είναι ότι η βελτίωση του κόστους δανεισμού της Ελλάδας από τις αγορές επηρεάζει θετικά την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που ενισχύει τα επιχειρήματά μας για μείωση των στόχων ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα σε επίπεδα κάτω του 3,5% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, για τον ίδιο σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τη μεταρρυθμιστική μας στρατηγική. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις είναι αυτές που φέρουν επενδύσεις, δουλειές και ισχυρή ανάπτυξη. 1. Ελλάδα 2021. Συγκροτείται επιτροπή με επικεφαλής την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποία θα οργανώσει και θα συντονίσει τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την 25η Μαρτίου του 2021 με τα εγγένεια της Εθνικής Πινακοθήκης, θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα και θα κορυφωθούν το καλοκαίρι στην Αθήνα, στις πρωτεύουσες κάθε περιφέρειας, σε εμβληματικούς τόπους αλλά και σε σημαντικές πόλεις του εξωτερικού. Φορέας υλοποίησης
θα είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ενώ στη διοργάνωση, εκτός από τη συναρμόδια Υπουργεία, θα έχουν καθοριστική συμμετοχή διακεκριμένες προσωπικότητες του πνεύματος, του πολιτισμού και των επιστημών. Δέκατον, ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κύπρο. Το πρώτο ταξίδι του Πρωθυπουργού εκτός Ελλάδας, για λόγους συμβολικούς αλλά και πολύ ουσιαστικούς, έγινε στην Κύπρο. Τόσο στις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και στις δημόσιες δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διακήρυξε ότι δεν νοείται λύση του Κυπριακού χωρίς αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την πλήρη κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων που δεν μπορεί να συνεχίσουν να ισχύουν, ιδίως για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένουμε προσιλωμένοι στον τερματισμό της κατοχής και στην εξέβρεση μιας συνολικής, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΕΕ και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου σε ολόκληρη την Κυπριακή Επικράτεια. Αυτός ήταν ένας δεκάλογος σημαντικών πρωτοβουλειών που αναλήφθηκαν τον μήνα που πέρασε. Είναι ταυτόχρονα η βάση πάνω στην οποία θα χτιστούν οι νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τον επόμενο μήνα που έρχεται. Συνεχίζω με ένα ειδικό θέμα που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία είναι οι μόνες χώρες που δεν μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο, εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί, το κοινοτικό κεκτημένο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στην Ελλάδα ύψους 5.287,5 ευρώ για κάθε μέρα που δεν ενσωματώνεται το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 7 Πέμπτου 2018 και μετά. Πρόκειται για μια αδράνεια μεγαλύτερη του ενός έτους που βαρύνει την προηγούμενη κυβέρνηση και που κοστίζει μέχρι σήμερα περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν είναι μόνο το δημοσιονομικό κόστος σε δύσκολους καιρούς, αλλά κυρίως ότι δεν διασφαλίζονται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την καθυστέρηση εκ μέρους της χώρας μας και την επιβολή του προστίμου και έδωσε οδηγίες στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Έτσι, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα κατευθύνει νομοσχέδιο με το οποίο θα συμμορφώνεται η χώρα μας στο κοινοτικό κεκτημένο και θα διασφαλίζεται απολύτως η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συνεχίζω με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Στο πλαίσιο των συναντήσεων με επικεφαλής μεγάλων εγχώριων και αλλοδαπών επενδυτικών ομίλων, οι οποίοι μετά την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα εκδηλώνουν σοβαρό ενδιαφέρον για τις επενδυτικές προοπτικές που ανοίγονται, ο Πρωθυπουργός έχει σήμερα συνάντηση με τον επενδυτή κύριο Σαουίρης, ενώ την Πέμπτη στις 11 πρόκειται να δει τον επίσης γνωστό επενδυτή κύριο Αλίτ. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα στις 7 το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος. Αύριο Τετάρτη, στη 1, ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, ενώ στις 6 το απόγευμα θα υποδεχθεί τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Πέμπτη, στις 9 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Την Παρασκευή, στις 10 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών, Μπρούνο Λεμέρ. Από το Σαββατοκύριακο, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Κρήτη για λιγοήμερες διακοπές, ενώ στις 15 Αυγούστου θα μεταβεί στην Τίνο. Αναφορικά τώρα με τα ταξίδια του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό. Στις 29 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Βερολίνο. Θα ακολουθήσει η επίσκεψή του στην Ολλανδία στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Και τέλος, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη από τις 24 ως 27 Σεπτεμβρίου, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 74ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Πρόσφατα, τα όσα μας είπατε σήμερα και τα όσα είχατε πει στο προηγούμενο briefing, η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση και συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας επιμένει στο θέμα της άλωσης όπως υποστηρίζει του κράτους, την έφοδο που κάνετε ως κυβέρνηση στο κράτος και στους θεσμούς. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι μετατρέπεται το Πρωθυπουργικό Γραφείο σε Λεβιάθαν με στρατιές μετακλητών και υπάρχει μάλιστα μια αύξηση, διπλασιασμός ουσιαστικά του αριθμού, του σχετικού αριθμού. Ενώ στη Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως λέει, αυτομάτως είχαμε αύξηση των θέσεων ευθύνης αλλά και των αντίστοιχων επιδομάτων κατά 50%. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για μια ακόμα απάντηση. Νομίζω ότι η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική. Ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης με συγκεκριμένα νούμερα. Οι μετακλητοί συνολικά από 770 που ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση μειώνονται σε 695. Για δε την Προεδρία της Κυβέρνησης, όποιοι την κατηγορούν ως ένα νέο Λεβιάθαν, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι πριν απασχολούσε 161 μετακλητούς και τώρα 108.
Άρα δεν έχει έρισμα αυτή η κριτική για αύξηση των μετακλητών. Το αντίθετο συμβαίνει και θα ήθελα επίσης να παραπέμψω στην προηγούμενη ενημέρωση που είχαμε εδώ, όπου απέναντι στο επιχείρημα ότι ήταν μόνο 4 οι μετακλητοί σε κάθε υπουργό επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, απεδείχθη μέσα από τα ΦΕΚ που σας παρουσίασα ότι αλλού υπήρχαν 14, αλλού 18, αλλού ακόμη περισσότεροι. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα έρισμα στην αύξηση των μετακλητών. Αντίθετα, έχουμε μια σημαντική μείωση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να μείνω λίγο στην υπόθεση της κυρίας Θάνου που εξακολουθεί να προκαλεί και πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Η κυρία Θάνου πήρε το λόγο πριν από λίγη ώρα και στην Επιτροπή. Η ίδια χαρακτήρισε την απομάκρυνσή της, όπως θα προκύψει από την διάταξη, αντισυνταγματική, γιατί θίγει, λέει, την ανεξαρτησία του θεσμού και τη συνέχειά του. Είπε ότι αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο. Είπε ότι δεν τηρήθηκαν όροι, όρια ηλικίας κτλ. Στις προηγούμενες διοικήσεις. Είπε ότι υπάρχουν υποθέσεις που θα καθυστερήσουν στην εξέτασή τους, μπορεί ακόμα και να παραγραφούν και ως εκ τούτου θα θίγει το δημόσιο συμφέρον. Ναι, δύο σκέλη στην απάντησή μου. Καταρχάς, όλες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης μετά την 7η Ιουλίου κατατείνουν στην αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο είναι ότι θεσπίζεται υπηρεσιακός γραμματέας, ο οποίος προέρχεται από τη δημοσιοπαλληλική ιεραρχία και επομένως είναι πέραν από κομματικές επιλογές. Το δεύτερο, ότι ήδη υφιστάμενοι γενικοί γραμματείς και ειδικοί γραμματείς που υπήρχαν και στην προηγούμενη κυβέρνηση και απέδειξαν ότι λειτουργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι με κομματικές επιρροές, παρέμειναν στη θέση τους. Αυτά τα δύο είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα πώς νοούμε την αποκομματικοποίηση της διοίκησης. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο θέμα που με ρωτάτε. Η κυρία Θάνου είναι πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Η ίδια έχει ταυτιστεί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό προσωπικά, όταν ήταν άμνηστη σύμβουλός του στο Μέγαρο Μαξίμου. Επομένως, εμείς δεν κάνουμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτό που είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε ήδη από τότε που ανακοινώθηκε. Και παραπέμπω στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την αρμόδια επίτροπο, όπου είχαμε εκφράσει τις ανησυχίες μας για την κομματικοποίηση μιας τόσο σοβαρής ανεξάρτητης αρχής όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και σήμερα κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Αποκομματικοποιούμε τέτοιου είδους ανεξάρτητες αρχές με μία ρύθμιση, η οποία νομίζω και από τη χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού φαίνεται να είναι σωστή κατεύθυνση. Επομένως, εμένουμε στο βασικό μας γνώμονα, που είναι αποκομματικοποίηση των εξάρτητων αρχών και της δημόσιας διοίκησης. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, επ' αυτού και πέραν των δηλώσεων της κυρίας Θάνου, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σας κατηγορεί από χθες ότι υπάρχει συγκεκριμένος δάκτυλος στην υπόθεση επιχειρηματία-εκδότη. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανένας δάκτυλος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που είπα. Η αταλάντευτη δέσμευσή μας, να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας για μια δημόσια διοίκηση και για να εξάρτητες αρχές που υπηρετούν τον πολίτη και όχι το κομματικό πάτρωνα. Παρακαλώ. Πριν από λίγο αποφασίστηκε να πάει η υπόθεση για τον κύριο Σαμαρά για την οβάρτιση στο αρχείο από τον κύριο Τουλουπάκη. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και έχω και μια άλλη ερώτηση να σας κάνω μετά. Το γεγονός ότι μπαίνει στο αρχείο αυτή η υπόθεση δείχνει ότι μπαίνει στο αρχείο όλη αυτή η σκευωρία εκείνων που νόμισαν ότι ανακάλυψαν το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Όσον αφορά την υπόθεση στην ουσία της, όπως ξέρετε, βρίσκεται ήδη στη δικαιοσύνη μετά από ενέργειες που έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς και άλλοι. Και επομένως περιμένουμε την πρόοδο στο επίπεδο της δικαιοσύνης και δεν χρειάζεται να τοποθετηθούμε σήμερα παραπάνω. Θέλετε και κάτι δεύτερο? Μια δεύτερη ερώτηση. Θυμάμαι όταν ο κύριος Τσίπρας είχε ανακοινώσει την ίδρυση γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, την έντονη κριτική τότε της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε ουσιαστικά χαρακτηρίσει άχρηστο αυτό το γραφείο και ήταν ένας τρόπος για να μπουν διάφορα ρουσφέτια και κομματικοί φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοινώθηκε η τοποθέτηση της κυρίας Αντωνίου σε αυτό το γραφείο. Άλλαξε κάτι από τότε? Ναι. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε και το βασικό που έχει αλλάξει είναι από τότε μεσολάβησε η Εθνικά Επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών και όπως ξέρετε ο Πρωθυπουργός έχει βάλει στην καρδιά της ατζέντας του την προστασία του μπραντ Μακεδονία και την ανάδειξη των μακεδονικών προϊόντων παντού στον κόσμο. Έκρινε λοιπόν σκόπιμο ότι έπρεπε να διατηρηθεί αυτός ο θεσμός μεταλλασσόμενος στις νέες συνθήκες όπως θα δείτε και σε διάταξη η οποία θα ακολουθήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να υπάρξει ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι ο διεύλος του Πρωθυπουργού με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο και όλες τις άλλες αρχές της περιοχής ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρακαλώ.
επειδή είπε ο συνάδελφος Κοταρίδης προηγουμένως για τον κύριο Σαμαρά για την αρχιοθέτηση της υπόθεσης, ανακύπτει ένα μείζον θέμα. Έχουν αρχιοθετηθεί όλες οι περιπτώσεις πλην μιας-δύο. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση για αυτούς τους δικαστικούς εισαγγελείς οι οποίοι ενήργησαν κατά αυτόν τον τρόπο σε βάρος πολιτικών προσώπων επί ένα-ενάμιση έτος. Γιατί ήταν, εγώ θυμάμαι και μνημονεύω δηλώσεις του ίδιου του κ. Μητσοτάκη και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για τους δικαστικούς που έχουν εμπλακεί στην αποκαλούμενη από εσάς και βορεία της Νοβάρτης. Νομίζω απάντησα πριν ότι ήδη είναι σε επίπεδο δικαιοσύνης και θα πρέπει να έχουμε υπομονή και να περιμένουμε την εξέλιξη αυτού του θέματος. Παρακαλώ. Πάνω στο ίδιο θέμα, ήθελα να ρωτήσω αν σε επίπεδο, άσχετα το τι θα συμβεί στη δικαιοσύνη, η Νέα Δημοκρατία αυτή την ιστορία την έχει καταγγείλει ως σκευωρία. Έχει κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ενορχίστρωσαν, κατά την άποψή της, όλη αυτή την σκευωρία σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε πρακτικό, θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλες υποθέσεις που είχατε δεσμευτεί, για εξεταστικές επιτροπές και ούτω καθεξής. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε όποια κοινοβουλευτική ενέργεια κρίνουμε σκόπιμη. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να παραμείνω στο γεγονός ότι η υπόθεση αυτή είναι ήδη στη δικαιοσύνη και θα περιμένουμε την πρόοδο της. Παρακαλώ. Θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα του ασύλου. Έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή ας πούμε της κυρίας Διαμαντοπούλου, που και σε εκείνη την περίπτωση επιτρεπόταν για κάποια αδικήματα η αστυνομία, να το πω πολύ απλά, οι αρχές, να μπουν μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτό παρόλα αυτά δεν κατάφερε να περιορίσει το πρόβλημα. Εξακολουθούσαμε να βλέπουμε παράνομες πράξεις. Τι θα αλλάξει αυτή τη φορά, κύριε εκπρόσωπε, με λίγα λόγια? Στη δική σας περίπτωση θα μπαίνει πιο εύκολα ή θα είναι μεγαλύτερη πολιτική βούληση να μπαίνει η αστυνομία αν χρειάζεται στα πανεπιστήμια? Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλα όσα έχουμε μεσολαβήσει από τότε μέχρι και σήμερα δείχνουν ότι η κοινωνία μας είναι όρημη να αποδεχθεί αλλαγές οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ίδια μεταχείριση σε όλους τους δημόσιους χώρους. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο πηγάζει από την κοινωνία, από την κοινότητα την πανεπιστημιακή, τους φοιτητές, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό που είναι στα πανεπιστήμια μας. Και αυτό που απομένει είναι η υλοποίηση. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή εγώ να σας πω για τα επιχειρησιακά ζητήματα της εφαρμογής της διάταξης αυτής, αλλά πιστεύω, όπως είναι φανερό σε όλους σας, ότι είναι έτοιμη η κοινωνία μας και η πανεπιστημιακή κοινότητα να αγκαλιάσει μια τέτοια ρύθμιση που θα αποκαθιστά, επαναλαμβάνουμε, το άσυλο της διακίνησης των ιδεών και όχι της ανομίας και της παρανομίας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα τα βιογραφικά των προσώπων που στελεχώνουν το νέο Επιτελείο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Επειδή έχει γίνει πολλής λόγος από την αξιωματική αντιπολίτευση σε σχέση με το πτυχίο του νέου διοικητή της ΕΥΠ, έχει αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος? Ναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να μένουν εκτός μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Και για την ουσία της υπόθεσης, παραπέμπω στη χθεσινή ανακοίνωση, όπου φαίνεται ότι όλο το επιτελείο που ασχολείται με τα θέματα εθνικής ασφάλειας έχει τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα για να επιτελέσει το καθήκον του. Παρακαλώ. Επιμείνω λιγάκι στο θέμα του ασύλου. Μέσα στη διάταξη, αυτό που γράφεται είναι ότι η αστυνομία θα διατηρεί όλες τις αρμοδιότητές της και εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί, κανονικά η αστυνομία μπορεί να κάνει και προληπτικές περιπολίες, μπορεί να κάνει και προσαγωγές, μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και την τεχνολογία. Μπορεί να δούμε τέτοιες πρακτικές μέσω αυτού του νομοσχεδίου? Και ένα δεύτερο σκέλος στο ερώτημα αυτό, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε δει στο παρελθόν και φαινόμενα αυθαιρεσίας, υπέρβασης καθηκόντων και από την πλευρά των αστυνομικών. Αν συμβεί κάτι τέτοιο μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, αυτό ποιος θα είναι εκεί για να το σταματήσει? Ναι, θα ήθελα να μείνουμε στο αρχικό κομμάτι. Το αρχικό κομμάτι είναι να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών σε χώρους που σήμερα αυτό δεν επιτρέπεται, από ομάδες οι οποίες λιμένονται τα πανεπιστήμια μας. Και γι' αυτό το λόγο θα επιμείνω ότι είναι κάτι όριμο να το αποδεχτεί η ελληνική κοινωνία. Όταν μου λέτε όμως για κάποια αυθαιρεσία κάποιου οργάνου, θα αντιμετωπιστεί με την ίδια αυστηρότητα που θα αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε αυθαιρεσία οποιοδήποτε οργάνου του κράτους. Παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν θα την έκανα την ερώτηση, αλλά επειδή επέμενε συνάδελφος για το πανεπιστημιακό άσυλο, στο παρελθόν υπήρχε μια ΕΦΕΗ η οποία προστάτευε το πανεπιστήμιο και δρούσαν υπέρ του πανεπιστημιακού χώρου. Υπάρχει στη σκέψη σας να δημιουργηθεί ανάλογο δευτεροβάθμιο όργανο συνδικαλιστικό μέσα που ήδη οι φοιτητές θα δρούν για προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου? Ναι, δεν θα ήθελα να φτάσω σε επίπεδα
αυτοπροστασίας και οτιδήποτε άλλο το οποίο θα ήταν γενικότερα ένα ζήτημα που θα μπορούσε να επηρεάσει πολλούς χώρους στη δημόσια σφαίρα. Θα ήθελα να μείνω στην αρχική κατεύθυνση του νομοσχεδίου και τα ζητήματα εφαρμογής είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε με ανοιχτό μυαλό. Νομίζω ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, που επαναλαμβάνω ότι είναι η αποκατάσταση του ασύλου διακίνησης των ιδεών. Παρακαλώ. Είπατε ότι θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός, σωστά? Βεβαίως. Θα τεθεί αυτό το ζήτημα που το στηρίζει και η αξιωματική αντιπολίτευση, το θέμα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων, σε αυτή τη συνάντηση? Δηλαδή ο Πρωθυπουργός και σε αυτό το ραντεβού και στα επόμενα που μας ανακοινώσατε θα αναφερθεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα? Όπως ξέρετε, ένας βασικός άξονας και προεκλογικά της δικής μας ατζέντας, αλλά και μετεκλογικά, έχει τεθεί στις προγραμματικές δηλώσεις. Όλα αυτά τα ζητήματα συζητούνται με τους εταίρους μας, όχι μόνο με τη Γαλλία, αλλά με όλους. Και σας παραπέμπω και στη συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών την Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, όπου αναφέρει ξεκάθαρα ότι τα ζητήματα αυτά τίθονται συνεχώς στο τραπέζι και ελπίζουμε να έχουμε κάτι πολύ πιο χειροπιαστό από το 2020. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, στη συνάντηση στο Βερολίνο, ποια θα είναι τα θέματα στο τραπέζι και αν θα είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής των χωρών Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία? Και ένα δεύτερο σχέδιο της ερώτησης, τον Οκτώβριο υπάρχει περίπτωση να είναι στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διεύρυνση. Ποια θα είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης συγκεκριμένα για την Βόρεια Μακεδονία? Ευχαριστώ. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, θα τεθούν όλα τα θέματα διμερή και ευρωπαϊκά και φυσικά και το ζήτημα του μεταρρυθμιστικού μας σχεδίου, το οποίο θέλουμε να είναι κοινωνία όλοι οι εταίροι μας στην Ευρώπη, πολλό δε μάλλον οι Γερμανοί εταίροι μας που έχουν να παίρνουν τα ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το άλλο θέμα, νομίζω ότι έχει δώσει διευκρινήσεις ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Βαρβιτσιώτης, για τα ζητήματα αυτά και τη στάση μας απέναντι στο ενδεχόμενο διεύρυνσης, ιδίως στην περιοχή των Βαλκανίων. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Συγγνώμη, έχει βρεθεί η διάδοχος της κυρίας Στάνου? Ο διάδοχος της κυρίας Στάνου έχει βρεθεί? Πώς θα γίνει η αξιολόγηση? Ένα από τα ζητήματα που θα κρίνεται την αποκομματικοποίηση των ανεξάρτητων αρχών και της δημόσιας διοίκησης θα είναι από το πρόσωπο το οποίο θα προτείνει η κυβέρνηση για διάδοχο της κυρίας Στάνου. Θα το μάθει σε λίγες μέρες. Παρακαλώ, μια τελευταία ερώτηση. Κάνει κατάχρηση, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ, τέλος πάντων, αυτές τις μέρες που βρίσκεται σε γνώση μας για μια καταγγελία της ΔΑ και των ΕΛΤΑ, στελέχη μάλιστα της ΓΕΣΕΕ, για μια τρύπα στα οικονομικά των ΕΛΤΑ της τάξης των 450.000 ευρώ. Μάλιστα, η υπάλληλος η οποία βρήκε την τρύπα καταγγέλει ότι έχει πέσει και θύμα ξυλοδαρμού. Η τρύπα αφορά το 2016. Έχει περιέλθει σε γνώση σας κάτι από αυτά? Δεν το γνωρίζω, πρώτη φορά το ακούω από εσάς. Φαντάζομαι θα υπάρξει μια ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό ή από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Αλλά το ποσό που μου λέτε είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να οφείλεται σε κακοδιαχείριση ή κάτι άλλο. Mm-hmm. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πολλές μεγάλες ΔΕΚΟ επί της προηγούμενης διακυβέρνησης έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.